τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα για να απαντήσει. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος και ο κόσμος με τα εκατοντάδες μηνύματα που έχουν έρθει από το πρωί και χτες, κύριε Υπουργέ. Πάρα πολλά. Και μας έχετε συνηθίσει σε αυτή την επικοινωνία να ρωτάμε με βάση την ανησυχία και την αγωνία του κόσμου. Να αρχίσουμε λοιπόν τώρα από την αρχή και να πούμε. Εάν για τον Απρίλιο μήνα συνεχίζεται η διαδικασία της επιδότησης των πολιτών οι οποίοι είναι σε αναστολή είτε σε πληττόμενες είτε σε κλειστές επιχειρήσεις. Συνεχίζεται κύριε Υπουργέ? Μάλιστα συνεχίζεται. Συνεχίζεται και το κόστος είναι 330 εκατομμύρια. Κύριε Υπουργέ, θα ποσοτικοποιώ όσο μπορώ και τα μέτρα για να έχουμε μια αίσθηση του βάρους στην οικονομία. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λάβανε ειδοποίηση από την εταιρεία τους ότι ξέρεις κάτι, εσύ δεν θα επιδοτήσεις πλέον γιατί η εταιρεία μας δεν είναι στον ΚΑΔ που είναι υπό αναστολή. Που ήταν τον Μάρτιο και τώρα δεν είναι τον Απρίλιο. Και δεν είναι τον Απρίλιο. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι ο Απρίλιος είναι διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, ο Απρίλιος του 20 σε σχέση με τον Μάρτιο του 20. Άρα λειτουργούμε και συνεχίσουμε να λειτουργούμε με διευρυμένη λίστα ΚΑΔ. Άρα εδώ μιλάμε για αυθαιρεσία του εργοδότη. Αυτό να καταλάβω. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Ούτως ή άλλως επισπέδων Υπουργείου είναι το Υπουργείο Εργασίας σε αυτό. Απαντάω στα ερωτήματά σας. Δημήτρη, πάμε μία ερώτηση. Πότε θα πληρωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα ενίκια Φεβρουαρίου και Μαρτίου και υπάρχουν και αρκετοί που δεν έχουν πληρωθεί για τον Ιανουάριο? Τι γίνεται για Φεβρουάριο-Μάρτιο, τι γίνεται για τον Ιανουάριο? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι επιλέξαμε ως κυβέρνηση για πρώτη φορά να κάνουμε διπλή πληρωμή. Και η διπλή πληρωμή θα αφορά, όπως πολύ σωστά με ρωτήσατε, τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Πότε θα γίνει? Θα γίνει το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου. Πώς θα γίνει, αν μου επιτρέπετε, πώς θα γίνει όμως, διότι σήμερα τελειώνουν οι δηλώσεις για τον μήνα Φεβρουάριο, χωρίς να έχουν γίνει οι δηλώσεις για τον μήνα Μάρτιο. Άρα θα πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, θα τα επεκτείνουμε για τον Μάρτιο και θα κάνουμε έλεγχο εκ των υστέρων των χρημάτων που κατέληξαν στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 180 εκατομμύρια σε ιδιοκτήτες ακινήτων και εκτιμούν ότι μέσα στον Απρίλιο θα καταβληθεί ισόποσο χρηματικό ποσό. Άλλα 180 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι εκκρεμότητες υπάρχουν θα ελεγχθούν από την ΑΔΕ. 60.000 περίπου εκκρεμότητες δεν είναι? Κοιτάξτε, οι εκκρεμότητες είναι σχετικό κάθε φορά. Και για συνειδιοκτήτες και για αυτούς που δεν έχουν βάλει το σωστό IBAN έχουμε πολλά ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς. Ή για κάποιους που δεν έχουν αποδείξει ότι υπήρχε περικοπή του ενοικίου, έχει ανοίξει μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι ανοιχτή μέχρι μέσα Απριλίου, έτσι ώστε οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται η αποπληρωμή του ακινήτου, εάν τυχόν υπάρχουν προβλήματα, πού υπάρχουν, πώς διορθώνονται, ώστε να καλύψουμε και όλα τα κενά, όχι μόνο για τον Ιανουάριο, θα σας έλεγα εγώ, για τους προηγούμενους και, για το 2020. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για αυτούς? Είπαμε, μέχρι τα μέσα Απριλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, έτσι ώστε μετά να καλύψουμε κενά. Κύριε Υπουργέ, δώρο Πάσχα. Το δώρο Πάσχα πώς θα πληρωθεί φέτος για να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις του δώρου των Χριστουγέννων? Έχουμε πολίτες οι οποίοι είναι σε αναστολή, άρα θα πάρουν 534, αναλογία των 534 ευρώ στο δώρο, δηλαδή το μισό. Ή έχουν δουλέψει ένα διάστημα, θα πάρουν την αναλογία από τον εργοδότη τους και το υπόλοιπο που δεν δουλεύανε και ήταν σε αναστολή από το κράτος. Πώς θα γίνει αυτή η πληρωμή? Θα γίνει μέχρι 28 Απριλίου που είναι Μεγάλη Τετάρτη? Και από το κράτος. Και από το κράτος και από τον εργοδότη. Θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο απευθύνεται στο Υπουργείο Εργασίας. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω ως Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι τόσο για τις αναστολές, όσο και για το πρόγραμμα Συνεργασία, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα, έχουμε προβλέψει έτσι ώστε να καλύψουμε το δώρο Πάσχα για την περίοδο Ιανουαρίου έως Απρίλιο, για το κομμάτι αυτό, για την αναλογία των ημερών αναστολής. Το κόστος υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Τα ξέρετε όμως, κύριε Υπουργέ, το ποσό το ξέρετε, το έχετε προσδιορίσει και ξέρετε και ποιοι είναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα το πάρουν έγκαιρα οι άνθρωποι από το κράτος, αυτό που αναλογεί σε εσάς. Στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο μοιράζει τα λεφτά. Μα δεν είναι υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών. Σας λέω και πάλι, το δώρο καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Η εκταμείευση θα γίνει από εσάς.
Η εκταμίευση θα γίνει από εσάς. Οι διαδικασίες έχουν γίνει όλες αυτές. Η μεταφορά γίνεται, όχι η εκταμίευση. Η μεταφορά ποσών γίνεται και η εκταμίευση γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εργασίας ως προς τα χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα. Αυτό που ανακοινώσαμε προχθές με τον Υπουργό Εργασίας είναι την κάλυψη του δώρου Πάσχα και για τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και για το πρόγραμμα συνεργασία. Κύριε Υπουργέ, να πάμε τώρα στις επιχειρήσεις οι οποίες θα ανοίξουν κάποια στιγμή. Το λιανεμπόριο, η εστίαση. Θα υπάρξει μία επιχορήγηση, ένα ποσό εκκίνησης για να καλύψουν τις ανάγκες τους αυτοί οι άνθρωποι. Τις πρώτες προμήθειες. Και θα είναι ποσό το οποίο θα επιστραφεί ή θα είναι εφάπαξ βοήθημα το οποίο δεν επιστρέφεται. Πρώτα απ' όλα, το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχουν μια σειρά από προβλέψεις που θα αρχίσουμε να υλοποιούμε, ήδη νομοθετούμε σήμερα στη Βουλή ένα κομμάτι αυτών, για να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις που λέτε. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Γέφυρα, που σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή, αφορά πάνω από 100-120.000 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και στους κλάδους που αναφερθήκατε. Και τι κάνει το κράτος? Επιδοτεί το μεγαλύτερο κομμάτι της δόσης αυτών των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα. Άρα, πρώτη βοήθεια σε αυτές τις επιχειρήσεις. Δεύτερη βοήθεια, μέχρι τον Μάιο θα τρέξει το πρόγραμμα της επιδότησης τμήματος των παγίων δαπανών αυτών των επιχειρήσεων. Σε τι ποσοστό? Άρα θα σε τι ποσοστό? Αυτό θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή των επιχειρήσεων. Γιατί τα χρήματα είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Άρα, το συνολικό ποσό είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Το τι ποσοστό θα καλύψουμε, εύλογο το ερώτημά σας, θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων με βάση τα κριτήρια που θέτει όχι η ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτη παρατήρηση, μου επιτρέπετε και παράγει, γιατί έχει πολύ σημασία αυτό. Παρακαλώ. Τρίτη παρατήρηση είναι ότι τέλος Απριλίου θα καταβληθεί η 7η επιστρεπτέα προκαταβολή. Τέλος Απριλίου. Είναι σημαντικό αυτό. Που είναι επίσης ενίσχυση της ρευστότητας αυτών των επιχειρήσεων. Και τέταρτον, σχεδιάζουμε με επισπέδωρο το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ για την επανεκκίνηση αυτών των επιχειρήσεων να προσθέσουμε κάποια βοήθεια. Τα χαρακτηριστικά τους θα ανακοινωθούν το επόμενο χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη όλο αυτό το πλέγμα δράσεων που κάνουμε για τις επιχειρήσεις. Είναι 700 εκατομμύρια αυτά. Ναι, Δημήτρη, τα να προχωράμε χρήματα. Στα ερωτήματα. Τώρα, λοιπόν, επόμενο ερώτημα. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω το ποσό το οποίο είπατε. Μάλιστα. Εσείς δεν το έχετε πει, νομίζω. Όχι, δεν έχουμε πει για την επανεκκίνηση, δεν έχουμε πει κάτι. Μάλιστα. Τώρα, πολλοί ρωτάνε ότι όταν θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις τους, κάποιοι δεν θα έχουν τα έσοδα που πρέπει, άρα δεν θα πάρουν και τους υπαλλήλους που είχαν πριν την πανδημία. Εξετάζεται, αντί να επιδοτείτε την ανεργία, να επιδοτήσετε την εργασία και να πληρώνετε ένα μέρος των ασφαλιστικών εισφορών ή και του μισθού των συγκεκριμένων ανθρώπων? Και να συμπληρώσω το ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Οι ρυθμίσεις μέχρι στιγμής δεν επιτρέπουν απόλυση όσο είναι σε αναστολή. Έτσι, η επιχείρηση. Μόλις ανοίξει η επιχείρηση, μήπως ανοίξει και ο ασκός του αιώλου και έχουμε απολύσεις. Και από τη μία πλευρά θα πει ο επιχειρηματίας, δεν αντέχω ρε παιδιά να έχω τους 10 που είχα, γιατί με άλλες συνθήκες ανοίγω. Τι θα γίνει λοιπόν αν αρχίσουν απολύσεις? Πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τα μέτρα ήταν ικανοποιητικά στο σκέλος των μη απολύσεων και των μη λουκέτων. Αυτό αναγνωρίζεται νομίζω από όλους και αν δούμε τα συγκρίσιμα μεγέθη σε όλη την Ευρώπη, φάνηκε ότι πετύχαμε. Άρα ο στόχος πέτυχε μέχρι σήμερα. Ότι υπάρχουν πάντα κίνδυνοι, αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν και πρέπει να τους ελαχιστοποιήσουμε. Άρα για να απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Καταρχήν πράγματι εξετάζουμε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις όταν ανοίξουν μπορεί να έχουν δυσκολία να προσλάβουν όλους τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Άρα πιθανόν ναι, να χρειαστεί για κάποιους κλάδους επέκταση υφιστάμενων μέτρων. Μάλιστα. Δεύτερον, πιο σημαντικό. Είπατε αν σχεδιάζουμε να επιδοτήσουμε την εργασία. Δεν σχεδιάζουμε, το υλοποιούμε. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι από πέρσι τρέχει και θα συνεχίσει να τρέχει ένα πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων απασχόλησης με επιπρόσθετα 200 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους, καλύπτοντας το κράτος το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών μιας επιχείρησης. Άρα με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κίνητα να προσληφθεί κόσμος και φυσικά και να διατηρηθούν θέσεις απασχόλησης το επόμενο χρονικό διάστημα στη μεταβατική περίοδο μέχρι την επιστροφή στην κανονικότητα. Με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται όμως οι θέσεις εργασίας, μην διώξω τον Γιώργο για να πάρω τον Νίκο. Γενικώς όλα τα προγράμματα τα οποία έχουμε σχεδιάσει, χτίσει και υλοποιούμε, συνδυάζονται με διατήρηση θέσεων απασχόλησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κύριε Υπουργέ,
δόθηκε αναστολή για τις επιταγές. Έτσι. Έχουμε όμως από την άλλη πλευρά, έχει λήξει η αναστολή για τις επιταγές του Νοεμβρίου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με κλειστή την επιχείρησή του θα κληθεί να πληρώσει μία επιταγή για προϊόντα και εμπορεύματα τα οποία είχε προμηθευτεί, τα οποία τα έχει στην αποθήκη του. Δεν τα έχει πουλήσει. Πώς θα τα καταφέρει? Σήμερα νομοθετούμε στη Βουλή την παράταση της αναστολής και αλείπτοντας και τον μήνα Απρίλιο. Άρα, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέρημνα και για τους κομιστές. Γνωρίζουμε το πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να υφίσταται, αλλά προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ αντίδοπων δυνάμεων. Κάνουμε το καλύτερο και νομοθετούμε έγκαιρα σήμερα στη Βουλή. Εγώ θα επιμείνω λιγάκι, γιατί σήμερα λήγει η προθεσμία για αυτούς που είχαν να πληρώσουν επιταγές τον Νοέμβριο, κύριε Υπουργέ. Εάν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε αδυναμία πληρωμής, ξέρετε τι θα πάθουν? Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε επιδότηση ούτε τίποτα, γιατί ο λογαριασμός τους μάλλον εσείς είπατε με κατασχέσεις δεν θα γίνονται κατασχέσεις. Αλλά θα είναι κλειστός ο λογαριασμός του, γιατί θα είναι ασυνεπής. Δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι σας απάντησα, θα καλύπτονται από το εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Θα υπάρξει αναστολή. Άρα θα υπάρξει αναστολή και για αυτούς. Νομίζω σας απάντησα. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο σήμερα στη Βουλή, το οποίο καλύπτει όλες αυτές τις κατηγορίες. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε μια μεγάλη κατηγορία, κύριε Υπουργέ, των ανέργων. Ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε παράταση της ανεργίας, όχι όμως για αυτούς που προέρχονται από παράταση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος έληξε η ανεργία του πριν από 2 μήνες, δόθηκε παράταση για άλλους 2 μήνες και τώρα δεν έχει να πάρει τίποτα από εδώ και πέρα. Αυτός ο άνθρωπος όμως, μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, δεν μπορεί να βρει δουλειά. Πώς θα ζήσει, κύριε Υπουργέ? Πρώτα απ' όλα μου θέτετε ερωτήματα τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο άλλα υπουργεία, παρά τα αυτά. Έχουν να κάνουμε όμως με λεφτά, και τα λεφτά τα μοιράζετε, τα διαχειρίζετε το Υπουργείο σας. Ωραία, γι' αυτό θα σας πω ότι αυτό το οποίο αποφασίσαμε, αποκινούμε το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει η χώρα, είναι την επέκταση όλων των επιδομάτων ανεργίας, βραχυχρονίων και μακροχρονίων ανέργων, όπως ορίζεται εδώ και 1 χρόνο, που λήγουν στο μάτι του 2021 για 2 μήνες. Το κόστος είναι 310 εκατομμύρια ευρώ. Είναι συν 310 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα για να καλύψουμε επιδόματα ανεργίας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και στους εργαζόμενους, φέτος μόνο, θα δώσουμε άλλα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι αυτές είναι οι δυνατότητες για να καλύψουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους συμπατριώτες μας. Κύριε Υπουργέ, έρχονται οι φορολογικές δηλώσεις σε λίγες ημέρες. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει την επιστροφή φόρου, τα χρήματα που τους αναλογούν, γιατί ήταν σε αναστολή, άλλο το να αμείβεσαι με 500, ήταν η κλειστή επιχείρηση, άλλο να αμείβεσαι με 534 και άλλο με τα 1000 ευρώ που έπαιρνες. Αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν να πληρώσουν φόρο λόγω των τεκμηρίων. Γιατί τα τεκμήρια τους θα υπερβαίνουν του πραγματικού εισοδήματος. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για ένα εισόδημα το οποίο δεν διαθέτουν. Το έχετε σκεφτεί? Φυσικά. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε μια ολιστική προσέγγιση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, σε ό,τι αφορά το πότε ξεκινούν και πότε λήγει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θα ξεκινήσει μέσα στον Απρίλιο. Αφού σας είπα ότι σε λίγο διάστημα θα το δείτε. Ωραία. Δεύτερον, το πόσες δόσεις θα είναι. Τρίτον, τι θα γίνει με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τέταρτον, τι θα γίνει με τεκμήρια σε περιπτώσεις σαν αυτές που αναφερθήκατε, κύριε Παπαδάκη. Πέμπτον, τι θα γίνει με κάποιες προβλέψεις για κάποιο τέλος επιδεύματος που αφορά τους αγρότες. Άρα για όλα αυτά θα έχουμε αλλαγές. Για να μας τα λέτε, για όλα αυτά θα έχουμε αλλαγές. Δεν θα ισχύουν αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Για όλα αυτά που μας λέτε θα έχουμε αλλαγές. Για όλα αυτά θα έχετε ανακοινώσεις. Έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν ό,τι σχετίζεται με τις φορολογικές δηλώσεις, πώς θα προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια, θα προσμετράτε η ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ για το χτίσιμο εντός εισαγωγικών των τεκμηρίων? Σας απάντησα πριν λίγο. Θα ανακοινώσουμε αυτό που έχουμε να τα ανακοινώσουμε κατά πλήρη τρόπο και ολιστικό το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι ένας άνθρωπος, εάν πραγματικά λόγω των τεκμηρίων πληρώνει παραπάνω φόρο από αυτό το οποίο έχει στην τσέπη του, αυτό είναι αδικία.
Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς από τον τρόπο που σας απάντησα ότι, ήδη έχουμε σκεφτεί το τι θα κάνουμε. Χαίρομαι. Απλά πρέπει κάθε φορά να ενεργούμε και για τις ηλεκτρονικές με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Μάλιστα. Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, μία από τις λίγες χώρες, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, που δίνουμε προκαταβολή, που δίνουν κάποια κατηγορία πολιτών προκαταβολή φόρου. Και αυτό καραμπινάτη αδικία. Γιατί πού ξέρετε εσείς τώρα σχηματικό είναι, ότι αυτός που θα πληρώσει προκαταβολή φόρου για τον επόμενο χρόνο θα έχει τα ίδια έσοδα. Αποδείχτηκε από την πανδημία αυτό. Έτσι. Πόσο άδικο ήταν. Γιατί πλήρωσε προκαταβολή φόρου το 18 για το 19 και το 19 για το 20 τη στιγμή που ήταν κλειστός. Και λέει, πέσατε έξω. Και αυτά τα χρήματα δεν μου περιστραφούν εμένα, θα συμψηφιστούν, θα μου πείτε. Αλλά μήπως πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία της προκαταβολής φόρου ή τουλάχιστον να μειωθεί. Αναγνωρίζουμε και το αποδείξαμε αυτό πέρσι ότι πρέπει να ενεργούμε έγκαιρα λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κρίση. Πέρσι, σας θυμίζω συνεπώς, το καλοκαίρι, επιλέξαμε ως κυβέρνηση, ως οικονομικό επιτελείο, ένα κομμάτι των συμπατριωτών μας να μην πληρώσει καθόλου προκαταβολή φόρου και ένα άλλο κομμάτι που είχε πληγεί σημαντικά να πληρώσει μειωμένη προκαταβολή φόρου. Είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι για το καλοκαίρι. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο θα εξαρτηθεί από την πορεία της υγειονομικής κρίσης και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Διότι ήδη έχουμε λάβει δύο μέτρα τα οποία δεν είχαμε λάβει πέρσι και μέτρα κοστοβόρα. Το ένα είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες φέτος. Αυτό κοστίζει 816 εκατομμύρια ευρώ. 816 εκατομμύρια ευρώ. Και την αναστολή της καταβολής της ειδικής φοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, άλλα 770 εκατομμύρια ευρώ. 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερη φορολογική επιβάρυνση φέτος με αυτά τα δύο μέτρα. Σχεδιάζεται και αναστολή της φοράς αλληλεγγύης για το 2021, για τα εισοδήματα του 2021. Μιλάτε για το 22 τώρα. Για το 22, για την εισφορά αλληλεγγύης. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το 22. Εγώ θα μιλήσω για το 21. Έμφυα. Έχετε προαναγγείλει και ήταν και, αν θέλετε, και προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης η μείωση του έμφυα. Πότε επιτέλους θα γίνει μέχρι την κατάργησή του? Γιατί εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο έμφυα ήταν ένας προσωρινός φόρος, ένας μνημονιακός φόρος. Και από εκεί και πέρα μας έμεινε και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και σε εσάς και τον διαχειρίζεστε. Ένας άδικος φόρος, γιατί τον φόρο του σπιτιού μου τον έχω πληρώσει 15 φορές και τον πληρώνω ξεχωριστά και με τον έμφυα. Μοναδική χώρα στην Ευρώπη, εδώ μπορώ να το πω με τα βεβαιότητα, που πληρώνουμε έμφυα. Άλλες μορφές φορολόγηση. Γιατί πληρώνω τέλη δημοτικά, πληρώνω τόνα, πληρώνω τ' άλλο, έχω και τον έμφυα. Πρώτα απ' όλα είπατε πότε θα τηρήσουμε την προεκλογική μας δέσμευση. Μάλιστα. Μα εν πωλής την έχουμε τηρήσει. Πριν ξεκινήσει η υγειονομική κρίση, αυτή η κυβέρνηση μείωσε τον έμφυα μεσοσταθμικά κατά 22%. Εγώ για κατάργηση μείωσα. Μίλησα. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Είχατε πει πότε θα το μειώσουμε και μετέβατε για κατάργηση. Σας παρακολουθώ πολύ προσεκτικά. Το ξέρω. Άρα, το 22% μεσοσταθμικά τον έμφυα τον μειώσαμε το 2019. Μάλιστα. Η πρώτη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Σε σχέση με την προεκλογική μας δέσμευση, που δεν ήταν η κατάργηση, ήταν η μείωση, υπολείπεται ένα 8%. Όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση και βγούμε από την υγειονομική κρίση, θα τηρήσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι της δέσμευσής μας. Κατάργηση έμφυα δεν είχαμε πει ποτέ. Και θέλω να σας πω κάτι. Άλλο το να διορθώσεις τον έμφυα όπως υφίσταται σήμερα, και άλλο το να καταργήσεις τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Άλλο αυτό. Φόρο ακίνητης περιουσίας έχουν όλες οι χώρες στον κόσμο. Άλλο φόρο. Είναι ένα στοιχείο του πλούτου ενός νοικοκυριού. Άρα πρέπει να μειώσουμε τη φορολόγηση στην εργασία για να βρουν δουλειά τα παιδιά μας. Και εκεί πρέπει να είναι η επικέντρωση. Αυτό που χρειάζεται στον φόρο ακίνητης περιουσίας είναι να έχει λογική ως προς το ύψος που πληρώνει ο κάθε πολίτης. Και κυρίως να φορολογεί το πλούτος που σήμερα δεν φορολογείται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Άλλο φόρο ακίνητης. Και σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι αντικειμενικές αξίες. Εδώ δεν θα διαφωνήσουμε για το φόρο ακίνητης περιουσίας. Έτσι. Αλλά άλλο ο φόρος ακίνητης περιουσίας και άλλο έμφυα. Εμείς έχουμε και φόρο ακίνητης περιουσίας, έχουμε και έμφυα. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας όπως
υποβάλλεται στον προϋπολογισμό της χώρας 97% είναι ένφια. Ναι, αλλά εγώ, ουσιαστικά αλλά... υπάρχει ταύτιση των δύο μεγεθών στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, στη φορολογική μου δήλωση δεν αποτελεί τεκμήριο το να έχω ένα ακίνητο και δεν φορολογούμε με βάση τα τεκμήρια? Ένα το κρατούμενο. Και δεν, και δεν πληρώνω και έμφυα. Ή θα έχω λοιπόν, γιατί εδώ μου κάνουν και παρατήρηση, λέει, και σε άλλες χώρες το έχουμε αυτό. Σε άλλες χώρες δεν έχουν έμφυα. Έχουν φόρο τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Και βέβαια πρέπει να πληρώνω φόρο ακίνητης περιουσίας. Εγώ δεν θα λαϊκίσω, αλλά σας λέω, ενώ αποτελεί τεκμήριο οριζόντια για όλους, έχοντας ένα σπίτι ή όχι, αφήστε που κάποιοι το κρύβουν κιόλας ότι το έχουν, και ποιοι είναι εκείνοι? Εκείνοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα, τη μεγάλη, και πληρώνει εκείνος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι από τη Λαμία, ας πούμε, και έχει το. Τυχαία δεν το είπα τη Λαμία. Και επειδή έχει και το πατρικό του στη Λαμία ή σε κάποιο χωριό της Φθιώτιδας. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε και θα επιδιώξουμε να το αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την άσκηση για τις αντικειμενικές αξίες. Οφείλουμε να μειώσουμε περισσότερο τον ένφια, θα το πράξουμε. Το κάνουμε μεσοσταθμικά, άρα τα χαμηλότερα εισοδήματα και χαμηλότερες περιουσίες τις βοηθάμε περισσότερο. Αυτό σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα φτάσουμε τον ένφια στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Κύριε Υπουργέ, μας είπατε ότι η προκαταβολή φόρου, η επιστρεπτέα προκαταβολή, συγγνώμη, θα ξεκινήσει να δίδεται στους δικαιούχους τέλος Απριλίου. Επιστρεπτέα προκαταβολή 8 θα υπάρξει? Θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσει η οικονομία τον μήνα Απριλίου. Άρα το αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο. Και επειδή έχουμε πολλά κρούσματα, ανακοινώθηκαν χθες, είναι σε θέση το Υπουργείο Οικονομικών να χρηματοδοτήσει εργαζόμενους και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η πανδημία? Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει επί 13-14 μήνες τώρα ότι ενεργούμε έγκαιρα, ενεργούμε μεθοδικά. Επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, ψύχρεμα, έτσι ώστε πάντα να έχουμε πόρους στην άκρη με τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει, για να συνεχίσουμε να βοηθάμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Βεβαίως, όσο παρατείνεται το lockdown, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος για την οικονομία. Και θα υπάρχουν κατηγορίες συμπατριωτών μας που δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις απώλειες. Αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Κύριε Υπουργέ. Όμως έχουμε τους πόρους για να σταθούμε κοντά στην κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, λένε τώρα εκείνοι οι οποίοι είναι σε αναστολή, είτε είναι σε πληττόμενες, είτε είναι σε κλειστές επιχειρήσεις. Έχουν και αυτοί το μειωμένο ενίκιο. Όπου, 40% για τους εργαζόμενους. 40% για τους εργαζόμενους. Και κάνουν το λογαριασμό και λένε. Εάν το έσοδό τους είναι τα 534 ευρώ και θα πρέπει να πληρώσουν το 40% του ενοικίου, εάν το ενοίκιο είναι 500 ευρώ, είναι 4, 5, 20, 200 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε τα 200 ευρώ από τα 534, μένουν 334 για να ζήσει. Δεν θα ρωτήσω εσάς γιατί δεν είναι και ευγενικό, ρωτάω εμένα. Με 334 ευρώ το μήνα, Παπαδάκη, ζεις? Όχι. Δεν οριοποιήσαμε τις καταστάσεις. Ήρθαμε απλώς και προσπαθούμε να καλύψουμε, όχι για ένα μήνα, όχι για δύο μήνες, για 14 μήνες, μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Και την καλύπτουμε κατά τον βέλιστο δυνατό τρόπο. Εάν δείτε τις μελέτες που έχουν γίνει από τη Eurostat, γιατί πάντα πρέπει να έχουμε και ένα μέτρο του ρεαλισμού, συγκρίσιμο δηλαδή με την Ευρώπη, είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη μετά την Κροατία και τη Γαλλία, που το κράτος έχει καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι των απολειών των μισθών κάποιων εργαζομένων. Δεν θα σας πω ότι καλύψαμε όλες τις απολαβές. Δεν θα σας πω ότι δεν έχει δημιουργηθεί κενό στο πορτοφόλι κάποιων συμπατριωτών μας, αλλά αυτές είναι οι δυνατότητες, λαμβάνοντας υπόψη για πόσο χρονικό διάστημα το κάνουμε. Και υπενθυμίζω ότι δεν είναι μόνο τα 534 ευρώ, δεν είναι μόνο το ενίκιο, καλύπτουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές αυτών των εργαζομένων επί του ονομαστικού μισθού. Μάλιστα. Γνωρίζετε πότε θα πληρωθούν οι αναστολές Μαρτίου, κύριε Υπουργέ? Θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα, όπως ακούγεται? Θέλω να μιλήσω με το Υπουργείο Εργασίας γι' αυτό. Μάλιστα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια άνεργοι. Ναι, ναι. Σημαντικό. Είναι επίσης το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, προσέξτε, εδώ είναι θέμα οικονομικό όμως. Υπάρχει ένα κενό τεράστιο. Ο ΑΕΔ και η ΕΡΣΤΑΤ δίνουν διαφορετικά στοιχεία για την ανεργία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν επιδοτούνται, δεν είναι μέσα στη λίστα των μακροχρόνια ανέργων οι οποίοι επιδοτούνται. Αυτοί οι άνθρωποι εν καιρό πανδημίας δεν δουλεύουν και παίρνουν μαύρο χρήμα, όπως θα μπορούσατε να μου πει κάποιος
ότι το έκαναν στις καλύτερες εποχές, είναι χωρίς δουλειά. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αναρωτήθηκε το κράτος. Υπάρχουν τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, τα οποία και μάλιστα στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς τα ενισχύσαμε. Άρα για αυτή την κατηγορία συμπατριωτών μας, που πράγματι αντιμετωπίζει επί μεγάλο χρονικό διάστημα και όχι μόνο μέσα στην πανδημία σοβαρό πρόβλημα έβρεσης εργασίας, αυτό το κομμάτι υπάρχει δίκτυ κοινωνικής προστασίας από ένα πλέγμα μέτρων που έχει χτίσει το Υπουργείο Εργασίας και υλοποιείται και πριν τον κορονοϊό. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πολλά μηνύματα ότι κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμα τις επιστροφές φόρων. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Θα ήθελα να μου τα θίξετε αυτά, γιατί είναι η πρώτη φορά που μου τίθεται. Στην προσωπική αλληλογραφία που έχω με συμπατριώτες μας δεν μου έχει τεθεί τέτοιος προβληματισμός. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Εάν υπάρχουν τέτοια θέματα, παρακαλώ να το αναδείξετε. Και κάτι ακόμα. Επειδή θα υπάρξουν πολλές φορολογικές υποχρεώσεις μετά από κάποιους μήνες που θα κληθούμε να πληρώσουμε μετά τις αναστολές, σκέφτεστε να αυξήσετε τον αριθμό των δόσεων? Νομίζω σας απάντησα. Σας είπα ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακούσετε πότε ξεκινούν, σε πόσες δόσεις θα είναι, τόσο φόρος. Με τα τεκμήρια, μας είπατε πολλά. Τα περιμένουμε. Τόσο φόρος εισοδήματος, όσο και ο ένφια. Μας είπατε για τα τεκμήρια, μας είπατε για ηλεκτρονικές αποδείξεις, μας είπατε για τις δόσεις, αν επεκταθούν ή όχι. Περιμένουμε το σχέδιο αυτό για να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για να τα συζητήσουμε και αυτά. Πάντως, θέλω να σας πω και επιβεβαιώνεται, γιατί σε τακτά χρονικά διαστήματα έχουμε μια επικοινωνία, ότι ορθώς ακολουθούμε αυτή την πολιτική, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Παρακολούθησα τη σύνδεση η οποία προηγήθηκε. Και θέλω να σας πω ότι με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών ουδέποτε έχω παρέμβει σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, ουδέποτε έχω εισηγηθεί, ουδέποτε έχω τηλεφωνήσει στον οποιονδήποτε. Για το άνοιγμα της αγοράς. Προέχει η υγεία, έπεται η οικονομία, αλλά αποτυπώνω δημόσια, με ειλικρίνεια και παρησία, την πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία. Αν το κάνετε έτσι αυτό, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιες είναι οι προοπτικές της. Είναι γεγονός ότι δεν έχω ακούσει ποτέ ότι ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σαϊκούρας έχει εισηγηθεί στην Επιτροπή για το τι μέτρα θα πρέπει να πάρει. Αντιθέτως, συναδελφοί σας έχουν εισηγηθεί στην Επιτροπή που θα συνεδριάσει για να εισηγηθεί στην κυβέρνηση μία απόφαση. Αυτό σας θυμά. Και λόγω του ότι δεν το έχω διαπιστώσει, έτσι θα πρέπει να είναι η λειτουργία η δική σας και έτσι της Επιτροπής. Διαφορετικά, υποβαθμίζεται ο ρόλος της Επιτροπής ή παρεμβαίνετε κι εσείς χωρίς να είναι ο νόμιμος τρόπος, ο τρόπος ο σωστός με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Και δημιουργείται αυτή η παρεξήγηση. Έχουμε κάνει μια επιλογή ως κυβέρνηση, ορθή επιλογή από την πρώτη μέρα. Προέχει υγεία και έπεται η οικονομία. Άρα γνωρίζω εδώ και 13 μέρες ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για βασικά σενάρια στην οικονομία και για δυσμενέστερα σενάρια. Δηλαδή, εμείς έχουμε στο σιρτάρι μας πόρους ακόμα και για το δυσμενέστερο σενάριο τον Απρίλιο. Υπάρχουν αποθέματα. Ένα βασικό σενάριο. Αποθέματα υπάρχουν. Υπάρχουν. Ή θα τρέχουμε για ένα μνημόνιο. Έχω ένα λεπτό, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ εύλογο το ερώτημά σας και πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα τρέχουμε για μνημόνιο. Γιατί ακριβώς η διαχείριση που κάνουμε στα δημόσια οικονομικά είναι συνετή και νοικοκυρεμένη. Σε τακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε με εξαιρετικά πρωτόγνωρα χαμηλό κόστος δανεισμού. Ταυτόχρονα παίρνουμε πόρους από την Ευρώπη. Χθες άλλα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκαν να έρθουν στην Ελλάδα για τη στήριξη της απασχόλησης μέσω του προγράμματος ΣΟΥΡ και συστηματικά βοηθάμε την κοινωνία. Προσδοκούμε το επόμενο χρονικό διάστημα σταδιακά να ανοίγει η οικονομία, άρα να αυξάνουν τα έσοδα και να μειώνονται οι δαπάνες. Ταυτόχρονα προσδοκούμε ένα τμήμα από τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Παπαδάκη, παραπάνω καταθέσεις σε ένα χρόνο. 20 δισεκατομμύρια. Εντάξει, δεν υπήρχε κατανάλωση, κύριε Υπουργέ. 10 δισεκατομμύρια είναι από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από εκείνους που τα είχαν. Από εκείνους που τα είχαν. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι 10 εκατομμύρια, σας πρόλαβα, είναι από νοικοκυριά. Ένα δισεκατομμύριο είναι ένα δισεκατομμύριο ή που δεν καταναλώνουν. Και καταναλώνουν. Πάντως δεν είναι ο κανόνας αυτός. Δεν είναι ο κανόνας, αυτή είναι η εξαίρεση. 20 δισεκατομμύρια σας λέω. 20 δισεκατομμύρια δεν έχει γίνει ποτέ στη χώρα. 10 δισεκατομμύρια είναι από τα νοικοκυριά. Προσδοκούμε ότι ένα κομμάτι θα πέσει στην κατανάλωση. Άρα, τρίτον,
Μήπως μήπως μας ενδιαφέρει, μήπως μας συμφέρει η παράκταση του lockdown, αυτό είναι σαν να λέτε. Όχι, όχι. Απλά υποστηρίζω ότι ένα κομμάτι προσδοκούμε να πέσει στην κατανάλωση. Τρίτον, εκτιμούμε από όλα τα στοιχεία που έχουμε ότι ο τουρισμός θα πάει φέτος καλύτερα από πέρσι, προφανώς πολύ χειρότερα από το 2019. Τρίτο στοιχείο αισιοδοξίας. Και τέταρτον, θα αρχίσουν να εισθέουν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει όλα αυτά μαζί. Ότι θα έχουμε υψηλότερη ανάκαμψη και μετά ανάπτυξη, περισσότερα έσοδα, λιγότερες δαπάνες, δημοσιονομική ισορροπία. Ποιος δεν το θέλει αυτό. Αξιοποίηση της δημοσιονομικής ευελιξίας χωρίς δημοσιονομικό εκτροχιασμό, άρα όχι νέα μνημόνια. Και το τελευταίο, μη με φάνε, λέτε για τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή και πληρώνουν το ενίκιο, αλλά γιατί δεν λέτε και για μας τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όχι τους μεγαλοϊδιοκτήτες, εκείνους που χάνουν από το εισόδημά τους και που μπορεί να είναι το μοναδικό συμπληρωματικό εισόδημα για να ζήσουν. Μιλάμε για τους ιδιοκτήτες. Αυτοί παραπονούνται. Απάντησα στην αρχή και μάλιστα θα επαναλάβω στην εκπομπή σας ότι τους ευχαριστώ δημόσια διότι έχουν βάλει το δικό τους μερίδιο πλάτη στην παρούσα κρίση. Ναι, αλλά ήθαμε. Μεγάλο το διάστημα. Είναι μεγάλο το διάστημα, κύριε Υπουργέ. Μα μισό λεπτό. Ήρθα και σας είπα. Για να δύο μήνες, εντάξει. Αλλά τώρα βάζουν πλάτη εδώ και ένα χρόνο. Δεν έχουν νομίζω άλλη πλάτη. Ναι, αλλά νομίζω ότι ήρθα και σας απάντησα. Τον Ιανουάριο, για παράδειγμα, στο οποίο πληρώσαμε πολλούς συμπατριώτες μας, καλύψαμε το 80% του ενοικίου. Αφορολόγητο. Άρα αυτό σημαίνει ουσιαστικά καμία απώλεια. Ήδη έχουμε δώσει 180 εκατομμύρια. Προσδοκούμε, τα απάντησα στην αρχή, ήταν το πρώτο σας ερώτημα, στα μέσα Απριλίου να δώσουμε δύο μαζί δόσεις για Φεβρουάριο και Μάρτιο. Και έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για να καλύψουμε όποια λάθη του παρελθόντος, είτε αυτά αφορούν. Μέχρι τώρα όμως περνάγανε 2-3 μήνες για να πάρουν το μήνα που τους αναλογούσε. Είχαν καθυστερήσει μέχρι τώρα. Είχαμε καθυστερήσεις. Μισό λεπτό. Θέλω να σας πω ότι αυτά έχουν να κάνουν πάντα και με τις αιτήσεις τις οποίες λαμβάνουμε. Έχει βγει στην ΑΔΕ, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα να το τσεκάρετε. Μάλιστα. Για παράδειγμα, πώς θα πληρώσουμε. Πώς θα πληρώσει το κράτος αιτήσεις τις οποίες δεν υπάρχει IBAN. Το θίξατε. Μάλιστα. Πώς θα πληρώσει το κράτος 19.611 περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας σε κατοικία μισθωτή. Μάλιστα. Πώς θα πληρώσει το κράτος 12.802 περιπτώσεις που το ποσοστό μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερο από το προβλεπόμενο στο νόμο. Πώς θα πληρώσει το κράτος 3.750 περιπτώσεις που έχει δηλωθεί λύση της μίσθωσης. Άρα, αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί στην ελληνική πολιτεία, όλο ως Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, για τις καθυστερήσεις που οφείλονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Και προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά. Αλλά όλα δεν οφείλονται στην ελληνική πολιτεία και κάνουμε το καλύτερο ανοίγοντας την πλατφόρμα για να διορθώσουν και οι πολίτες σφάλματα που μπορεί να έγιναν ή παραλήψεις για να καλύψουμε κενά. Είναι πρωτόγνωρη κρίση, αλλά κάνουμε το καλύτερο για να σταθούμε κοντά στην κοινωνία, κυρίως στα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα τα οποία αναδείξατε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.